Αντώνη Παπακοσταντίνου, είναι ο πρόεδρος του Σικαλά. Καλό μεσημέρι. Καλό σας μεσημέρι. Επειδή διεκδικείτε κι εσείς τις βουλευτικές εκλογές, έχετε ένα άγχος για την χορηγία ή επειδή είστε πάντα με τους οικολόγους, αν εκλεγείτε δεν είναι. Εσείς περιμένετε από το Ταμείο Αλληλεγγύης να πάρετε κάτι και μετά από τη χορηγία των κομμάτων βλέπετε και τι κάνετε, φαντάζομαι, κύριε Παπακοσταντίνου. Το άγχος το δικό μας είναι πολύ διαφορετικό. Και πηγάζει από το γεγονός ότι υπάρχουν χορηγίες σχεδόν προς όλους και όταν μιλούμε για τα άτομα ή για τις νομικές οντότητες οι οποίες έγιναν το ανάγχωμα το 2013 για να συνεχίσει να υπάρχει κράτος και χρηματοπιστωτικό σύστημα, είμαστε στο 8ο έτος. Και στο 4ο έτος, μετά από την απόφαση για δημιουργία Ταμείου Αλληλεγγύης, και ακόμα αυτά τα άτομα, τα οποία είναι οι πληγέντες των αποφάσεων του 2013, δεν έχουν πάρει ούτε σέντ. Ναι, τώρα, για όλους τους άλλους φαίνεται ότι υπάρχουν λεφτά, εκτός από για αυτούς, στους οποίους αυτό το κράτος, αυτή η πολιτεία, οφείλει σήμερα την ύπαρξή της. Κύριε Παπακοσταντίνου, το θέμα είναι γιατί καθυστερεί αυτό το Ταμείο Αλληλεγγύης που μεταξύ δεν ξέρω, έχει ήδη πρικοδοτηθεί. Κάποια στιγμή θυμάμαι ότι γίνεται και μεταφορά κονδυλίων επειδή δεν ήταν έτοιμο. Κάποια εκατομμύρια πήγαν κάπου αλλού πέρσι πρόπεση με απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών. Αλλά τώρα έχει λεφτά μέσα το Ταμείο και απλά εκκρεμίουν κάποια διαδικαστικά ή κριτήρια. Το Ταμείο Αλληλεγγύης δημιουργήθηκε το 2017. Και μας εκκοινοποιήθηκε σε μια συνάντηση στην οποία μας κάλεσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κάποια ώρα τον Νιόβρη του 2017, στην οποία συνάντηση μας έδωσε και αντίγραφο της απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου. Η απόφαση για πρικοδότηση του Ταμείου τότε ήταν για να μπουν 95 εκατομμύρια σε μετρητά και περίπου άλλα τόσα σε αξία κρατικής ακίνητης ιδιοκτησίας. Έκτοτε, μέσω είτε συμπληρωματικών προϋπολογισμών είτε κανονικών προϋπολογισμών, έχουν μπει ακόμα περίπου 40 εκατομμύρια σε μετρητά. Και όταν λέω έχουν μπει μέσα στους προϋπολογισμούς. Δεν υπάρχει ένας συγκεκριμένος τραπεζικός λογαριασμός στον οποίο ευρίσκονται αυτά τα χρήματα. Είναι λογιστικές πράξεις αυτά και πάνε και έρχονται. Μεταφορά κονδυλίων ονομάζεται. Θεωρούμε όμως ότι εφόσον έχουν μπει στον προϋπολογισμό και εφόσον αυτοί οι προϋπολογισμοί έχουν εγκριθεί και από την Βουλή, θεωρούμε ότι δεν θα βρεθεί κανένας για να μας ξεγελάσει. Ναι, υπάρχει μια επιτροπή διαχείρισης, αντιλαμβάνομαι, κύριε Παπακοσταντίνου. Και είστε κι εσείς μέσα. Υπάρχει μια επιτροπή διαχείρισης, ναι, και με συγχωρείτε που σας διέκοψα. Ναι, λαμβάνω και εγώ μέρος σε αυτήν την επιτροπή διαχείρισης, σαν εκπρόσωπος μίας από τις ομάδες των πολιτών οι οποίοι επλήγησαν το 2013. Από το 2018 που δημιουργήθηκε το Ταμείο Αλληλεγγύης και πέρασε και από συζητήσεις στην Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής κλπ. Δυστυχώς έχουν γίνει μόνο 4 συνεδριάσεις αυτής της Επιτροπής και ακόμα δυστυχότερα δεν έχουν πάρθει οποιασδήποτε αποφάσεις. Συζητήθηκε κατά κόρον το φόρματ της αίτησης την οποία πρέπει να υποβάλουν οι ενδυνάμει δικαιούχοι και παλινδρομή η επιτροπή μεταξύ του κατά πόσο θα είναι απλή η αίτηση ή κατά πόσον θα ζητά στοιχεία όπως ζητούνται για το ελάχιστον εγγυημένο εισόδημα το οποίο θεωρούμε εμείς σαν πληγέντες πολύ προσβλητικό υπό την έννοια ότι εκεί δεν είμαστε επειδή είμαστε επέτες. Εκεί είμαστε διότι είμαστε οι χορηγοί, είμαστε οι άνθρωποι οι οποίοι διέσωσαν το κράτος και την οικονομία το 2013 και έτσι πρέπει να μας αντιμετωπίζουν και όχι με οποιονδήποτε άλλον τρόπο. Ναι. Άρα, εξυπηρετιότητα, κύριε Παπακοσταντίνου, ποιο είναι αυτή η καθυστέρηση που δεν συμφωνείτε, είναι μεταξύ αυτών που έχουν να παίρνουν ή είναι από το Υπουργείο Οικονομικών το πρόβλημα? Η σύνθεση της Επιτροπής Διαχείρισης αυτού του Ταμείου Αλληλεγγύης είναι 6 άτομα από το κρατικό κομμάτι και 3 άτομα
οι οποίοι είναι οι εκπρόσωποι των πληγέντων του 2013. Οι πληγέντες, αντιλαμβάνεστε, βιαζόμαστε, οι τρεις δηλαδή. Οι άλλοι έξι φαίνεται ότι δεν βιάζονται. Και όχι μόνο δεν βιάζονται, αλλά δυστυχώς η εντύπωση η οποία παίρνουμε είναι ότι ακολουθείται μία τακτική για να μην ξεκινήσει το ταμείο να εκπληρεί τους σκοπούς για τους οποίους δημιουργήθηκε. Και το έχουμε επανειλημμένα γράψει σε επιστολές και στο Υπουργείο Οικονομικών και στον Υπουργό Οικονομικών, με κοινοποίηση και στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, με κοινοποίηση και στους βουλευτές κλπ. Κλπ. Και είναι πολύ απογοητευτική αυτή η κατάσταση, διότι μέσα σε τρία χρόνια έγιναν τέσσερις συνεδρίες της μια μισή ώρας και δυστυχώς δεν έχουμε προχωρήσει σχεδόν καθόλου από εκεί που ξεκινήσαμε. Μάλιστα. Τώρα, γίνεται μια προσπάθεια, αντιλαμβάνομαι, και μέσω Βουλής να διεκδικήσετε με το να κατέρθετε στις εκλογές. Εσείς με την πορεία αλλαγής, είναι η δική σας η κοινωνικοπολιτική πλατφόρμα, αν θέλετε, σε συνεργασία με τους οικολόγους. Έτσι, πρόσφατα είχαμε εδώ τον εκπρόσωπο των αξιογράφων. Εκείνοι κατέρχονται με το κίνημα Αφύπνιση 2020 και αρχικά ήταν να κατεβείτε μαζί. Ρωτήσαμε γιατί και μας είπαν να ρωτήσουμε εσάς, γιατί δεν είχε ευοδοθεί αυτή η προσπάθεια να κατέρθετε μαζί, να φανεί ότι οι αξιόγραφοι και οι κουρεμένοι πάνε μαζί. Και μάλιστα είχατε υπογράψει και μία συμφωνία προς αυτό το σκοπό. Ναι. Πριν απαντήσω αυτόν το δεύτερο, θα απαντήσω το πρώτο. Ναι, με τη σειρά. Η πορεία αλλαγής, όπως πολύ σωστά το έχετε αναφέρει, είναι μία κοινωνικοπολιτική πλατφόρμα η οποία αποτελείται από διάφορες ομάδες ελεύθερα σκεπτόμενων πολιτών, οι οποίοι αποφάσισαν να συνεργαστούν για να διεκδικήσουν παρουσία στην επόμενη Βουλή. Αυτές οι ομάδες είναι αρκετές, είναι αρκετά και τα άτομα, και μετά από αρκετές διαβουλεύσεις αποφασίσαμε ότι ο καλύτερος τρόπος για να διεκδικηθεί η παρουσία στην Βουλή θα ήταν πρώτον εάν επιτρεπόταν η οριζόντια ψηφοφορία. Κάτι το οποίο δεν επιτρέπεται, διότι αρκετά από τα κόμματα θεωρούν ότι αυτό απειλεί την παντοκρατορία τους. Ο δεύτερος τρόπος ήταν να δημιουργηθεί έναν καινούριο πολιτικό κίνημα το οποίο θα διεκδικήσει κοινοβουλευτική παρουσία. Μετά από αρκετές συζητήσεις είχε αποδειχθεί και αυτή η ιδέα και καταλήξαμε στην ιδέα συνεργασίας με κάποιον κόμμα, υφιστάμενο κόμμα, το οποίο διαθέτει και τις δομές και την πολιτική εμπειρία, αν θέλετε, και έναν κόμμα το οποίο θα ήταν πιο κοντά στις θέσεις τις δικές μας και πιο σημαντικόν δεν θα ήταν έναν από αυτά τα οποία έχουν συλληφθεί να διαπράττουν είτε αυτά, είτε μέλη τους, είτε εκπρόσωποι τους, διαπλοκή, διαφθορά κλπ. Και στο τέλος καταλήξαμε ότι αυτό το οποίο θα ευόλευε περισσότερο θα ήταν η σύμπραξη μαζί με το κίνημα οικολόγων συνεργασία πολιτών στο κομμάτι της συνεργασίας πολιτών, το οποίο τι είναι. Διαθέτει ο κάθε ένας ή κάθε οργάνωση η οποία αποφασίζει να μπει σε αυτήν τη συνεργασία πολιτών την αυτοτέλεια, την αυτονομία της, αλλά ταυτόχρονα μπορεί να χρησιμοποιήσει το κίνημα σαν το όχημα με το οποίο θα κατέλθει και να διεκδικήσει κοινοβουλευτική παρουσία. Μάλιστα. Αυτά τα έχουμε συζητήσει κατά κόρον με την ηγεσία του Κινήματος Οικολόγων Συνεργασία Πολιτών και έχουμε ικανοποιηθεί και οι δύο πλευρές από τους τρόπους με τους οποίους θα συνεργαζόμαστε. Τώρα, σε ό,τι αφορά το δεύτερο σκέλος της ερώτησής σας, που αντιλαμβάνομαι... Νομίζω απαντάτε με το πρώτο, δεν είναι αυτά που μας είπατε. Ναι, όχι απόλυτα. Ναι. Και επειδή έχει τύχει ανίερης εκμετάλλευσης αυτών των θέμα.
Και μάλιστα είχαν δημοσιοποιηθεί και οι συμφωνίες οι οποίες είχαμε κάνει, υπογράψει κλπ. Κλπ. Αυτή η συμφωνία αποτελείται από 3-4 γραμμές και σε 5 δευτερόλεπτα θα σας πω τι γράφει. Η επικεφαλίδα. Καταρχή συμφωνία μεταξύ Σίκαλα και Σίκατα. Και περιγράφει τι είναι αυτή η καταρχήν συμφωνία για δημιουργία ενός κινήματος. Η τελευταία γραμμή γράφει η συμφωνία τελεί υπό την επικύρωση από τα διοικητικά συμβούλια ή και γενικές συνελεύσεις στο συνδέσμο. Επομένως η ιστορία, η αλήθεια είναι ότι αυτή η καταρχήν συμφωνία και επαναλαμβάνω το καταρχήν διότι έχει σημασία έγινε πριν περίπου 10 μήνες. Καταρχήν συμφωνία σημαίνει συμφώνας επί της αρχής και μετά επεξεργάζεσαι τις λεπτομέρειες για να γίνει τελική η συμφωνία και να προχωρήσεις παρακάτω. Μάλιστα, κατανοητό κύριε Παπακοσταντίνου. Στην προσπάθεια να επεξεργαστούμε αυτές τις λεπτομέρειες ανακαλύψαμε πολύ γρήγορα ότι η προοπτική μέσα από την οποία βλέπαμε εμείς αυτό το εγχείρημα ήταν πολύ διαφορετική από την προοπτική μέσα από την οποία το έβλεπε ο άλλος σύνδεσμος. Εξού και αυτή η καταρχήν συμφωνία δεν έγινε τελική συμφωνία και δεν τελεσφόρησε. Μάλιστα. Κατανοητό. Κύριε Παπακοσταντίνου, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Και εγώ σας ευχαριστώ. Τώρα, λες να μας...